Και επειδή εμείς πολλά μπορεί να λέμε από την ασφάλεια του στούντιο, από τη δημοσιογραφική ασφάλεια πολλές φορές. Και όμως, τόσα χιλιόμετρα μακριά από ναι, έχουμε ζήσει και εδώ βέβαια, ενώ στην Κρήτη ανάλογες έτσι, καταστροφές, όχι του ίδιου μεγέθους, αλλά με απώλειες, με μεγάλες καταστροφές. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που ζει εκεί. Και επειδή εκεί ζει και κόσμος ο οποίος έχει καταγωγή από την Κρήτη, εμείς βρήκαμε τον κύριο Μάνο Ασημιανάκη και να τον καλησπερίσουμε και να τον βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καταπληκτική αυτή ανταπόκρισή του σε αυτό το, στο αυτό το κάλεσμα. Γιατί παρότι δοκιμάζεστε, κύριε Ασημιανάκη, καλησπέρα, είστε εδώ για να μας μεταφέρετε το ποια είναι η καθημερινότητά σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Ασημιανάκης είναι στον Παλαμά Καρδίτσα, σωστά? Καλησπέρα τον πληγωμένο Παλαμά. Τον πληγωμένο Παλαμά που τώρα, κύριε Ασημιανάκη, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Απλά σφίγγουν τις γροθιές, προχωράνε μπροστά, απλά είναι η αβεβαιότητα του αύριο. Mm. Τι θα γίνει αύριο, το πρωί που θα σηκωθούν. Νωρίτερα βλέπαμε βιντεάκια τα οποία πρέπει να πω ότι μας τα παραχωρήσατε εσείς. Είναι τραβηγμένα από το κινητό σας τηλέφωνο όλα αυτά τα τελευταία. Είναι βιντεάκια, κάποια τα έχω τραβήξει εγώ, κάποια είναι από τα παιδιά εδώ πέρα στο προάστιο που μένουμε. Είναι οι εθελοντές που αφήσαν τα δικά τους τα σπίτια για να βοηθήσουν γριές, γέρους, να τα απεγκλωβίσουν εδώ από την Αγία Τριάδα, από τη Μαραθέα. Yeah. Αφήσαν τα ίδια τους τα σπίτια τα πλημμυρισμένα για να πάνε στα διπλανά χωριά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, έχει υποχωρήσει να φανταστώ το νερό και παλεύεται με τη λάσπη και με την καταστροφή? Απλά εκεί που θα ήταν η περίοδος τώρα, θα μπαίναν οι βαμβακοκαλλιεργητές για την αποφύλωση, θα βλέπαμε ένα πράσινο ωραίο λουλούδι του βαμβακιού, τώρα βλέπουμε μια λάσπη. Απλά δεν υπάρχει καλλιέργεια βάμβακος ούτε καλαμπούκι. Είναι μεμονωμένες και πολύ λίγες. Άρα ήταν, η κύρια παραγωγή ήταν αυτή, η κυρία Σημιανάκη, ήταν το βαβάκι, ας πούμε, και τώρα... Ανταφείτε ότι στην περιοχή εδώ πέρα παράγεται το 41% του βάμβακος όλη την Ελλάδα. Το 41% και τώρα, για να πούμε ότι μπορούμε η μωρή περιοχή να μπει ξανά... Έχω δει λίστες που υπάρχουν καλλιέργεια στην Ιερά Πέτρα, για παράδειγμα, έτσι. Είναι πολύ παραπάνω το ποσοστό. Mm. Προσέξτε, είναι το μη γενετικά τροποποιημένο σε όλη τη Μεσόγειο. Εδώ βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες από το δορυφορικές. Το πριν και το μετά. Το πριν και το μετά. Είναι απίστευτη η διαφορά. Το πριν και το μετά της περιοχής. Τι λένε οι παραγωγοί τώρα εκεί, κύριε Σημιανάκη, δηλαδή για να μπορέσει κάποιος ξανά να μπει στο κομμάτι της παραγωγής, να είναι οι εκτάσεις του καλλιεργήσιμες, πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειάζεται, τουλάχιστον από την εικόνα που έχετε κι εσείς από τον κόσμο τον οποίο συναναστρέφεστε? Ο Ιαννός ήταν το 2000. Ναι. Ήταν με 145 χιλιοστά νερού. Τώρα μιλάμε για πάνω από 800 χιλιοστά νερού. Τα χωράφια από το 2000 μέχρι τώρα, τώρα ξεκινούσαν και συνερχόντουσαν. Δίναν την παραγωγή που θέλανε. Φανταστείτε ότι η λάσπη αυτή τη στιγμή είναι από 30 έως 40 πόντους σε κάθε χωράφι. Ναι. Οπότε θα πρέπει τώρα να σκύψουν οι ειδικοί πάνω στον κάμπο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν τι μπορούν να κάνουν ή με την καλλιέργεια του βάμβακος ή με κάποιες αναλλακτικές καλλιέργειες για να μην χαθεί χρόνο. Ναι. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Φαντάζομαι ότι χρειάζεται και ένα πολύ μεγάλο ποσό για να γίνει αυτό. Δηλαδή, πέρα από τον χρόνο... Το θέμα δεν είναι το ποσό. Το θέμα είναι να δοθεί κίνητρο στον νεκρό. Κίνητρο. Να δοθεί κίνητρο να μην φύγει από εδώ. Δεν νομίζω. Ο Θεσσαλός είναι πεισματάρης, σαν τον Κρητικό είναι πεισματάρης άνθρωπος στο Θεσσαλό. Εσείς αυτό εισπράτετε σε συζητήσεις εκεί με τον κόσμο, δηλαδή έχουν αυτό το πείσμα. Πολλοί κόσμος θέλει να φύγει. Mm. Η λύση δεν είναι να φύγεις από τον τόπο σου. Η λύση δεν είναι να φύγεις από τα χώματα που μεγάλωσε, γεννήθηκες και δούλεψες. Η λύση είναι να παλέψεις, να αγωνιστείς. Αλλά το θέμα είναι για να παλέψεις και να αγωνιστείς να έχεις το κίνητρο. Γνώμη δική μου και πλανάτε τώρα τελευταία και στον κάμπο εδώ. Ο Υπουργός Γεωργίας δεν έχει καμία δουλειά αυτή τη στιγμή να εδρεύει στην Αθήνα. Έπρεπε να έχει φύγει και να έχει έδρα το Υπουργείο Γεωργίας αυτή τη στιγμή για τους επόμενους 6, 7, 8, 10 μήνες να είναι στη Θεσσαλία, να είναι στον κάμπο. Mm. Ο Υπουργός πρέπει να βάλει γαλότσες, πρέπει να βάλει γάντια, πρέπει να μυρίσει την ίδια μυρωδιά που μυρίζουμε κάθε μέρα την τελευταία εβδομάδα, τη μούχλα, να δει τι σημαίνει αγροθιά, έτσι ώστε να φουγκραστεί και να ξέρει ότι ο αγρότης πραγματικά παλεύει, όχι μόνο στη Θεσσαλία. Mm. Παλεύει σε όλη την Ελλάδα. Περιγράψτε μας, κυρία Σημιανάκη, λίγο τις πρώτες στιγμές. Και όταν λέω τις πρώτες στιγμές, όταν όλοι μιλούσαν για την κακοκαιρία, για την κακοκαιρία Ντάνιελ,
και εμείς εδώ στην Κρήτη, ας πούμε, λέγαμε εντάξει, περιμένουμε μια κακοκαιρία η οποία θα χτυπήσει πολύ δυνατά κάποιες περιοχές. Δεν περιμέναμε σίγουρα, τουλάχιστον όχι εμείς, αυτό το καταστροφικό πέρασμα. Όταν άρχισε η κακοκαιρία να σας χτυπάει την πόρτα, όταν άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα του 112, όταν αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι όπα, εδώ κινδυνεύουμε. Αυτές τις στιγμές θέλω να μας περιγράψετε λίγο, τις πρώτες ώρες. Κοιτάξτε, επειδή έχω αφομοιωθεί με τον αγροτικό κόσμο, σε όταν κάνω τελείως διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα, το πρώτο πράγμα που κάνει ο αγρότης, όταν θα σηκωθεί το πρωί, αντί να πιει καφέ και να πληθεί, είναι να κοιτάξει τον καιρό. Ναι. Οπότε το θέμα της καταστροφής δεν το βλέπανε. Βλέπανε τη μεγάλη ποσότητα νερού. Δηλαδή, όλα τα πρακτορία, τα μετεωρολογικά πρακτορία που βλέπανε, ήταν γύρω στα 200 με 245 χιλιοστά νερού. Δεν περιμέναν αυτή την ποσότητα. Ούτε θέλω να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, ούτε θέλω να υποστηρίξω κάποιον. Και η νομαρχία και η περιφέρεια και οι Δήμοι είχαν προειδοποιήσει τον κόσμο ότι θα υπάρχει από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Πέμπτη θα υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι πλημμυρικά, ακραία καιρικά φαινόμενα. Έργα, ναι. Έργα θωράκισης είχαν γίνει η κυρία Σημιανάκη, ενώ και μετά τον Ιαννό, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση τώρα στο Θεσσαλικό κάμπο γενικότερα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, γιατί στηρίζονται όλοι αυτή τη στιγμή, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στηρίζονται στο ποιος φταίει, όχι στο τι θα γίνει. Όλα αυτά τα έργα που γίνανε, για να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν έργα αποκατάστασης ζημιών του Ιαννού. Ναι. Το κλείνουμε. Όσον αφορά την πλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, αυτά τα νούμερα που ακούω και έχει ζαλιστεί το κεφάλι μου, ήταν στο τελικό στάδιο των μελετών των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Λοιπόν, τα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινούσαν άμεσα. Μην ξεχνάτε ότι μετά τον Ιαννό τη Θεσσαλία τη χτύπησε ο Εγκέλαδος, η σεισμή της Ελασσόνης. Σωστά. Οπότε, από τη μία θεομηνία πήγαμε στην άλλη καταστροφή και επανερχόμαστε πάλι στην τρίτη θεομηνία που λέγεται Ντανιέλ. Άρα τα έργα είχαν δρομολογηθεί, αλλά δεν πρόλαβαν να γίνουν. Αυτό μας λέτε. Τα αντιπλημμυρικά είναι. Να σας πω κάτι. Το να γίνει ένα έργο, ένα δημόσιο έργο, δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Φτιάχνουμε ένα σκαφέ, φτιάχνουμε ένα δρόμο, το στρώνουμε χαλί και προχωράμε. Θέλει κάποιες μελέτες. Φανταστείτε εδώ πέρα, φτιαχθήκαν κάποιες γέφυρες στο Μουζάκι μετά τον Ιαννό και υποχρεώθηκε κατά συμβάσει η εταιρεία να φτιάξει ειδικές δίωδους για τα ψάρια για να πάνε να γονιμοποιηθούν. Ναι. Δεν είναι κάτι το εύκολο. Φτιάχνουμε μια μελέτη, άντε πάμε. Πολιτική προστασία λειτουργήσε έγκαιρα έπαιξε μεγάλο κομμάτι ο εθελοντισμός. Δηλαδή, φανταστείτε, η μεγάλη νεροποντή ήταν από τις 2 η ώρα το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, 5 η ώρα το πρωί, που πραγματικά δεν θέλω ότι στο χειρότερο εχθρό μου να το ζήσει αυτό το πράγμα, αυτό το νερό που έπεφτε, αυτή την πλημμύρα, δηλαδή πλημμύρισε ο ουρανός. Μέσα σε 3 ώρες είχε μαζευτεί, θεωρώ, πετούσαν ελικόπτερα, βλέπαμε ελικόπτερα και δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε. Ήταν άμεση κινητοποίηση. Τότε τα μηνύματα τα οποία σας ερχόντουσαν από το 112 και οι οδηγίες που παίρνετε, ποιες ήταν, κύριε Σημιανάκη, ήταν να παραμείνετε στο σπίτι, ήταν Το πρώτο μήνυμα που ήρθε ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας την Τετάρτη μεσημέρι, την Τετάρτη απόγευμα. Ναι. Και εκ των υστέρων, το επόμενο μήνυμα που έφτασε στους κατοίκους του Δήμου Παλαμά ήταν στις 5 ώρα το πρωί να πάνε σε υψηλότερα σημεία. Είχε γίνει ήδη καταστροφή. Είχε γίνει ήδη το κακό. Μιλάμε τώρα για την επαναφορά στην πραγματικότητα, στην κανονικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε για κανονικό στην περιοχή τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό δεν είναι κανονικό. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Είναι ένα ντόμινο εξελίξεων, θεωρώ εγώ. Και το οποίο επηρεάζει ακόμα και σε εσάς που είστε στο Ηράκλειο. Αυτό θέλω λίγο να μας περιγράψετε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το κομμάτι της παραγωγής όπως έχει επηρεαστεί, φυσικά επηρεάζει και εμάς και επιτυχίες της δικής μας ζωής και της καθημερινότητας, πέρα από το ανθρώπινο που όλοι σκεφτόμαστε, ότι οι συνάνθρωποι μας σε αυτές τις περιοχές δοκιμάζονται, πλήττονται, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, κάποιοι χάσανε και τους ανθρώπους τους. Υπάρχει μια λυσίδα. Είμαστε συνδεδεμένοι, κύριε Σημιανάκη. Ο κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή που έχει κάποια πρόβατα σε ένα ορεινό σημείο της Κρήτης εξαρτάται άμεσα από τη Θεσσαλία. Γιατί δεν έχει μαζευτεί ούτε σπόρος καλαμποκιού. Ο οποίος είναι κατεστραμμένος, αν όχι το 100%, το 80% είναι κατεστραμμένος. Που θα μπαίνανε τώρα οι αλωνιστικές μηχανές να μαζέψουν, έτσι. Μάλιστα. Που το καλαμπόκι είναι βασική πρώτη ύλη για μια ζωοτροφή. Άρα αυτό θα φέρει και εκτείναξη τιμών, θα φέρει και σοβαρές ελλείψεις στην αγορά. Ναι.
όπως μια παρατήρηση, έτσι. Πολλοί φοβούνται εδώ ότι θα γίνουν ανατιμήσεις στα ζυμαρικά. Είδαμε κάποια ισοσορροπία όσον αφορά τα νερά, δηλαδή αν είναι δυνατόν να βάζουν πλαφόν τιμή στο εφιαλωμένο νερό. Ναι, το είδαμε. Το είδαμε και αυτό. Ναι. Τα στάρια έχουν μαζευτεί από την αρχή του καλοκαιριού. Το αν βρεθείτε προεκπλήξεων τον άλλο μήνα με μια ανατίμηση της τάξης 30, 40, 50% στα ζυμαρικά, αυτό θεωρώ ότι είναι απάτη. Ναι, γιατί μπορεί να πατήσουν κάποιοι επιτίδη για να μπουν λόγω της καταστροφής της Θεσσαλίας, η τιμή των ζυμαρικών ανεβαίνει. Τα στάρια έχουν μαζευτεί. Το θέμα είναι πού έχουν πάει αυτά τα στάρια, αν έχουν φύγει αυτά τα στάρια από τη Θεσσαλία, αν δεν είναι στα σιλό, πού βρίσκονται. Και θα πρέπει άμεσα η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Γεωργίας, τροφίμων, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που πρέπει να απασχολήσουν όλους εσάς και όλους εμάς. Ναι, το κομμάτι τώρα του ελέγχου και της προστασίας της αγοράς. Μπράβο, έτσι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει όπως δεν ενδιαφέρει, πιστέψω, γιατί ουσιαστικά κανένας δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του. Όποιος έχει πληγεί, δεν θα κάτσει να τηλεόραση. Τον ενδιαφέρει πώς να ξελασπώσει το σπίτι για να πάει να μείνει, γιατί δεν ξέρει αν θα βρέξει την άλλη εβδομάδα ή αν θα βρέξει ή αν θα χιονίσει μετά τον άλλο μήνα. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα μαλώσει ο Νούσιας, ο Περιφερειάρχης με το Σακελαρίου, το Δήμαρχο Παλαμά ή αν θα κατηγορήσει ο Μητσοτάκης, τον Ανδρουλάκη ή όλο αυτό τον ντόμινο. Τον ενδιαφέρει το αύριο. Τον ενδιαφέρει να σκύψουν πάνω σε αυτό τι θα κάνει, πώς θα βοηθηθεί, πώς θα εξυπηρετηθεί, πόσο γεωπόνος απέναντί μου ο άνθρωπος έχει δώσει εφόδια, φάρμακα, σπόρια, θα μπορεί να πληρώσει τον έμπορο, τον χοντρέμπορο από την Αθήνα, ο χοντρέμπορος τον εισαγωγέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ντόμινο, ο κτηνίατρος στα φάρμακα. Έχει χαθεί δηλαδή το ζωικό βασίλειο εδώ πέρα, η κτηνοτροφία, τα μοσχάρια. Χειρινά, το πλήγμα πόσο είναι εκεί στο ζωικό βασίλειο, τι ακούτε εσείς δηλαδή και από την τοπική κοινωνία? Δεν υπάρχει, δεν βλέπεις, πρόβατα δεν βλέπεις την περιφέρεια. Ολική καταστροφή. Άλλες φορές τα βλέπεις, τώρα δεν βλέπεις. Είναι πολύ λίγα, είναι σπάνια, σπανίζουν. Τα νεκρά ζώα τώρα, κύριε Σμιανάκη, και γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος και πολύ μεγάλη συζήτηση, απομακρύνονται, φοβάστε ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία σας, παίρνετε συνεχώς οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιείτε το νερό, φυσικά όχι για να το πιείτε, αλλά για να πλύνετε εκεί τη λάσπη και να απομακρύνετε ό,τι μπορείτε να απομακρύνετε. Υπάρχουν τέτοιοι φόβοι? Σίγουρα. Σίγουρα. Καταρχήν με το που φύγεις από την πόλη της Καρδίτσας, από την πόλη των Τρικάνων και βγεις στην περιφέρεια, βγεις στον κάμπο, δεν μυρίζει μία μούχλα, ένα ψοφίμι, δεν είναι, η ατμόσφαιρα είναι πολύ, πολύ άσχημη. Mm. Είναι δύσκολη και το κακό είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στο καλοκαίρι, έτσι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε ζέστη, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 35-36 έξω. Mm. Και έχετε και μπροστά σας τα δύσκολα, κύριε Σμιανά. Και εγώ αυτό θα πω. Και επειδή γνωρίζω ότι έχετε και παιδιά, είναι και το κομμάτι της ψυχολογίας. Είναι και κομμάτι της διαχείρισης της οικογένειας. Πώς τα παιδιά βλέπουν την καταστροφή και θα καταλάβουν ότι κάτι γίνεται. Πώς θα πιστέψουν τα παιδιά ότι θα περάσει όλο αυτό? Να σας πω κάτι. Είχα την ασφάλεια ότι η κόρη μου ήταν στην Κρήτη. Mm. Αυτό ήταν η ασφάλεια προσωπική μου. Αλλά και τα παιδιά βλέπετε ακόμα και στις μικρές ηλικίες, όταν βλέπει τον μπαμπά, τη μαμά, το θείο, τον παππού και βρίσκεται σε μια βεβαιότητα, δεν ξέρει τι θα κάνει αύριο το πρωί, δεν ξέρει πώς θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις, δεν ξέρει αν θα πρέπει να κάνει αίτηση εδώ στην Αγία Τριάδα ή όχι. Δηλαδή, προχθές λέγανε ότι οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας και της Μαραθέας που πληγήκανε περισσότερο εδώ στην γύρω περιοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουν καν αίτηση, θα μπουν κάποια χρήματα στην τράπεζα από το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα το πρωί έρχεται ένας φίλος μου εδώ, μου λέει: άσε με, μου λέει, πρέπει να πάω στο λογιστή, μου λέει να κάνω αίτηση. Μα όχι, μου λέει, τα αλλάξανε. Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο. Ένα λαλούμ. Ένα λαλούμ. Δεν ξέρει ο επαγγελματίας αν όντως θα πρέπει να πληρώσει έμφυα ή δεν πρέπει να πληρώσει έμφυα, αν θα πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικές φορές, αν θα πρέπει να πληρώσει την εφορία τέλος του μήνα. Δεν υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση να βγει κάποιο να πει καταφατικά, να πει κοιτάξτε, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων δεν θα πληρώσουν αυτά. Στους δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων δεν θα πληρώσουν εκείνα. Οι υπόλοιποι θα τα πληρώσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι καταφατικό. Ναι. Μια συγκεκριμένη οδηγία να ξέρουν και οι επαγγελματίες, γιατί και οι επαγγελματίες, κακά τα ψέματα, και μέσα στην πόλη των Τρικάλων και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, από τον κάμπο ζουν.
ο αγρότης όταν θα πληρωθεί αύριο μεθαύριο, θα πληρωνόταν μάλλον το βαμβάκι ή θα πληρωνόταν το καλαμπόκι ή θα πληρωνόταν το τριφύλι, θα πήγαινε στην καρίτσα στα τρίκαλα να ψώνιζε. Ακόμα και μέσα στις πόλεις υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, ένα μούδιασμα. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους την τελευταία εβδομάδα και παραμιλάνε που δεν τους έβλεπα καν. Είμαι 10 χρόνια στην καρδίτσα. Δύσκολο να δω άνθρωπο να παραμιλάει. Να. Τώρα βλέπω κόσμο και είναι, δηλαδή, προχωράει στον δρόμο και παραμιλάει μόνος. Ναι, αυτή είναι τώρα η πραγματικότητα. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος. Τεράστιος. Ναι. Δεν ξέρουν αυτό είναι το που θα βρίσκονται. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Να βοηθήσουν τον κόσμο, να του δώσουν οδηγίες. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Ναι. Είναι τι οδηγίες θα πάρει, πώς θα μπορεί όσο μπορεί πιο γρήγορα να μπει μέσα στο χωράφι και να καλλιεργήσει. Ναι. Κύριε Σμιανάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μεταφέρατε. Μακάρι να είχαμε να πούμε άλλα, καλύτερα πράγματα, να πούμε αισιόδοξα πράγματα. Εύχομαι την επόμενη φορά να μιλήσουμε μόνο για χαρούμενα γεγονότα. Έτσι. Και η δικιά μας ευχή αυτή είναι να πάρουμε όμορφες εικόνες από την καρδίτσα την επόμενη φορά, στην επόμενη σύνδεσή μας. Καλή δύναμη. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας πούμε εμείς από εδώ τώρα και ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ.